Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το στούντιο μας στο Ρέθυμνο, εκεί που βρίσκεται ο κύριος Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση λοιπόν για την Ευρώπη. Μια συζήτηση για την Ευρώπη με ξεκάθαρα όμως και εσωτερική ατζέντα. Τουλάχιστον όπως έχει τεθεί από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ πώς τοποθετείτε σε αυτή? Ναι. Τι να σας πω τώρα. Αυτό πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμη και ανθρωπολογικά να το δει κανείς. Το πώς διαγωνίζονται και προσπαθούν να αποδείξουν οι μεν και οι δε ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι πραγματικά πολύ αστείο όταν και οι δύο ουσιαστικά συμφωνούν με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επιλογή δηλαδή να ενισχύει το κεφάλαιο και να πατάει ακόμα περισσότερο τα λαϊκά στρώματα. Αυτά είναι. Και αυτό καλείται να αποφασίσει ο κόσμος στις εκλογές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της, από την εποχή του Συμφώνου του Χάλιβα μέχρι την ΕΟΚ, μέχρι σήμερα, γι' αυτό το σκοπό φτιάχτηκε. Γι' αυτό φτιάχνονται οι δρόμοι, για να μεταφέρονται πιο εύκολα τα εμπορεύματα των κεφαλοκρατών, για να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στους πολέμους, τους οικονομικούς, με Κίνα, Ιαπωνία, Αμερική κτλ. Και ο τελευταίος τροχός της αμάξης πραγματικά είναι ο απλός λαός, ο οποίος το καλοκαίρι καίγεται στις πυρκαγιές, το χειμώνα πνίγεται στις πλημμύρες, ό,τι έχει ανταποδοτικό ενισχύεται από τα διάφορα ΕΣΠΑ, ό,τι δεν έχει πραγματικά στον κιάδα. Mm-hmm. Ποια είναι λοιπόν η στάση που πρέπει να κρατήσει και ο κόσμος σε αυτές τις ευρωεκλογές, πώς να ψηφίσει και γιατί να επιλέξει το ΚΚΕ, κύριε Ανδρουλιδάκη? Προφανώς λοιπόν το πώς να ψηφίσει, το καταλαβαίνετε, θα σας πω ότι θα πρέπει να ψηφίσει το ΚΚΕ. Mm-hmm. Να μην το κάνει σαν τη γιαγιά μου την Άδα Μανώλενα στην Ήθαυρη, η οποία όποιος πέρναγε του έλεγε ναι, κοπέλη μου, θα σε ψηφίσω. Όλους τους ψήφιζε. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνει το μεγάλο βήμα και να δει ποιος πραγματικά βγαίνει μπροστά σε διαδηλώσεις, σε συνδικάτα, στον εργασιακό χώρο, σε όλους τέλος πάντων, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, ποιος βγαίνει μπροστά και αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Εμείς δεν πάμε να στηρίξουμε τα συμφέροντα των μεγαλοκαναλαρχών, ας πούμε, των εφοπλιστών. Εμείς παλεύουμε ως ΚΚΕ για τα συμφέροντα του λαού, του φτωχού mm-hmm. δηλαδή. Mm-hmm. Η θέση μας μέσα στην Ευρώπη είναι, ή μάλλον η θέση μας συνεχίζει και πρέπει να είναι μέσα στην Ευρώπη, κύριε Ανδρουλιδάκη? Όχι. Ξέρετε πολύ καλά, είναι πάγια θέση του ΚΚΕ ότι που μιλάει για απεμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι άλλος ένας μηχανισμός καταστολής, επιβολής πραγμάτων που είναι πέρα από τα συμφέροντα του λαού. Ακόμα, δηλαδή, αν το δείτε ακόμα και σε στρατηγική και σε αμυντική στρατηγική, πόσο μάλλον σε οικονομική πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε απ' έξω. Και προσπαθούμε επίσης να πείσουμε και τους υπόλοιπους να βγουν απ' έξω από αυτή την Ένωση. Είναι μια ένωση, όπως λέμε, που είναι μια λύκοσυμμαχία όλο αυτό το πράγμα. Σε αυτό το πράγμα συμφωνούν και οι δύο μεγάλοι, ας πούμε, αυτοί που ψάχνουν να βρουν ζητήματα είτε με τα κότερα, είτε με κουμπαριές, είτε με το 7ήμερο, το οποίο και οι δύο το έχουν ψηφίσει. Και για ποιο 7ήμερο μιλάμε εργασίας, μιλάμε και για 9ήμερο, έτσι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι πράγματα τα οποία σκάσανε ξαφνικά. Όλα αυτά είναι επιταγές ευρωπαϊκές. Άρα για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, ας πούμε, θα πρέπει να είμαστε εντός της και μας προστατεύει? Να ακολουθήσουμε λοιπόν το δρόμο της Βρετανίας, αυτό λέτε, θα ήταν μια λύση για Όχι, την Ελλάδα? Όχι, δεν θα γιατί δεν είμαστε Βρετανία. Δεν είμαστε Βρετανία. Αλλά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανεξάρτητη δική μας πολιτική. Έχουμε. Έχουμε το δικό μας νόμισμα για να κινηθούμε. Κάνουμε αμυντικές αγορές, ας πούμε, ή άλλου τύπου αγορές που να είναι προς το συμφέρον της χώρας μας. Μπορεί να γίνει για τα ενεργειακά. Μπορεί να γίνει ανέμακτα όμως αυτό, κύριε Ανδρουλιδάκη, στην παρούσα φάση για την χώρα μας? Και όταν λέω ανέμακτα, με τρόπο ο οποίος δεν θα επηρεάσει και τους Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα που δεν είναι τόσο ρηξικέλευθα όσο αυτά που σας λέω εγώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουν επηρεάσει τους Έλληνες πολίτες στον μεγαλύτερο βαθμό. Άρα mm-hmm. τι έχει να χάσει λοιπόν ο βασανισμένος πέρα από τις αλυσίδες του? Ξεκάθαρα. Πρέπει να γίνει. Και για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Και το πρώτο βήμα, εμείς δεν λέμε ξαφνικά να πάρει ο κόσμος, ας πούμε, τα όπλα, να βγει στους δρόμους και να πάρει την εξουσία, να πέσει βαστήλη. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή και ο κόσμος να πάρει την εξουσία. Για να μην υπερεξηγηθώ, τα λέω ανέμακτα, εννοώ οικονομικά ανέμακτα. Κατάλαβα. Δεν γίνεται. Οικονομικά ανέμακτα. Αυτό. Αν κάποιος έχει χάσει ακόμα και τα τελευταία ψυχή, δηλαδή τι παραπάνω να χάσει η μάνα μου, ας πούμε, από τα 450 ευρώ που παίρνει σύνταξη, δουλεύοντας μια ζωή. Mm-hmm. Τι παραπάνω να χάσει?
Άρα, και αν... βλέπουμε ακόμα και λαούς οι οποίοι περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Ναι. Ας δούμε το παράδειγμα της Κούβας. Η Κούβα πραγματικά περνάει πολύ δύσκολα. Έτσι, γιατί έχει επιλέξει να τραβήξει ένα δρόμο που είναι λόγω του εμπάργου των Αμερικανών κτλ. Τραβάει ένα δρόμο το οποίο είναι μοναχικός. Mm-hmm. Όμως έχει ένα σύστημα υγείας που ξέρεις ότι ανά πάση στιγμή, ό,τι και να πάθεις, είσαι καλυμμένος. Έχει μια παιδεία καταπληκτική. Ένα αθλητισμό πραγματικά καταπληκτικό. Σε όλα τα επίπεδα. Εδώ μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι μουσικός. Και βλέπω τους συναδέλφους μου, βλέπω και τα νέα παιδιά τα οποία πάνε να βρούνε, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Λοιπόν, τι παραπάνω να χάσει κανένας. Άρα η προτεραιότητά σας, εφόσον σας κατατάξει ο κόσμος μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, ποια θα είναι? Δεν μπορείς να βάλεις μία συγκεκριμένη προτεραιότητα. Ένα θέμα που θεωρείται φλέγον για την Ευρώπη. Που είναι αυτή που σας είπα. Ορίστε. Ένα θέμα το οποίο θεωρείται φλέγον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη, με τη χώρα μας κατά κύριο λόγο και τη θέση της μέσα στην Ευρώπη. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Τι να πω, ότι ένα θέμα είναι, ας πούμε, για το ανύπαρκτο 8ωρο και υπεθήμερο, ας πούμε, να πούμε για την πολιτική προστασία, ας πούμε, τι να πρωτοβάλεις. Είναι τόσα τα ζητήματα που πραγματικά, αν πω ένα, θα δικήσω όλα τα υπόλοιπα. Εγώ λέω, ας πούμε, ότι ποια είναι η βασική πολιτική και έτσι πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος. Δεν πρέπει να σκέφτεται ούτε το πρόσωπο, ούτε τη μία κατεύθυνση, ας πούμε, ή ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο μπορεί να ανακύπτει κάθε φορά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, μια προτεραιότητα που έχει βάλει το ΚΚΕ σε ευρωεκλογές, ας πούμε, είναι να πέσει η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Άχι. Αυτό είναι μια προτεραιότητα. Και γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική, δεν ξέρω αν βρίσκεται ακόμα, ο Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο πρόεδρος. Λοιπόν, αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεδηλωμένος ακροδεξιός. Σκεφτείτε, επειδή ήμουν πριν λίγους μήνες στη Βουδαπέστη, ότι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες και είναι γεμάτη η Ευρώπη από τέτοιους, αρκεί κανείς να πάει στο Παρίσι, την πόλη του Φωτός, ή να πάει στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και να δει πώς κοιμούνται. Οι άνθρωποι λοιπόν που κοιμούνται εκεί συλλαμβάνονται και μπαίνουν φυλακή. Δηλαδή δεν δικαιούσεται να πεθάνεις στο δρόμο. Ποια προτεραιότητα να μιλήσουμε? Και αυτόν τον άνθρωπο τον εκθιάζει ο σύμμαχός μας, ο Τραμπ, έτσι, ο διαβολικά καλός Τραμπ, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας προημερών. Και συνυπογράφει μαζί με τον κύριο Τσίπρα και φυσικά οι πρώτοι διδάξαντες είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, οι οποίοι τα έχουν χαμένα αυτή τη στιγμή, διότι ο μαθητής έχει ξεπεράσει το δάσκαλο. Και αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν αντιθέσεις πραγματικά σε μικρά ζητήματα προσωπικά ή δεν ξέρω τι διατύπωσης, σε πράγματα συμφωνημένα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι υπέγραψαν πριν από λίγες μέρες θριαμβολογώντας για τα 30 χρόνια πτώσης του σιδηρού παραπετάσματος, μία έκφραση που χρησιμοποίησε πέρα από το Τσόρτσιλ στη Ουάσιγκτον το 1950, το χρησιμοποίησε ο Γκέμπελς του Χίτλερ. Ο καπιταλισμός λοιπόν, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα πράγματα. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ντρουλιδάκη. Ο καπιταλισμός λοιπόν οδηγεί δεδηλωμένα στο φασισμό κάποια στιγμή. Οπότε εμείς τι λέμε αυτή τη στιγμή? Λέμε να κάνει το πρώτο βήμα, να ανοίξει τα μάτια του, να κοιτάει, να μην μένει σε αυτά τα οποία του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους που προασπίζουν συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα, να προστατέψει την τάξη του. Και να η ψήφος πρέπει να είναι κόκκινη για να μπορέσει να πάει και λίγο πιο μπροστά ο τόπος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ντρουλιδάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.